Αυτή την εβδομάδα οι εκπαιδευόμενοι θα αντιμετωπίσουν μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Είναι δύσκολο να μαγειρεύεις ένα απαιτητικό δείπνο για 10, όμως αυτή τη φορά θα πρέπει να σερβίρουν 4 φορές περισσότερους ανθρώπους. 4 πιάτα ενός απαιτητικού μενού, 40 πιάτα κάθε φορά έτοιμα να βγουν στην ώρα τους, χωρίς τη βοήθεια του Έκτορα ή των σου-σεφ. Αυτό εδώ τι είναι? Τι είναι αυτή η μαλακία εδώ? Είναι η 10η εβδομάδα στη σχολή για τους εκπαιδευόμενους, ή μάλλον για τους περισσότερους από αυτούς. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες ένας σπουδαστής απουσιάζει επανειλημμένα. Τα μαθήματα σε λίγες μέρες τελειώνουν. Η απουσία του Τερζόπουλου με απογοήτευσε, γιατί δεν περίμενα τόση αδιαφορία. Τα τελευταία μαθήματα δεν πατούσε, δηλαδή έχει να έρθει καιρό. Τώρα δεν γνωρίζω τι θα γίνει, από εδώ και πέρα είναι επιλογή του. Δεν βρίσκω καθόλου σωστή την συμπεριφορά του Παναγιώτη να μην έρχεται στα μαθήματα. Δεν μπορεί να λέει ότι του αρέσει, θέλει να ασχοληθεί με αυτό από τη στιγμή που κάνει 2 εβδομάδες να πατήσει στη σχολή, ή εμάς κοροϊδεύει τον εαυτό του. Συναντήσαμε τον Παναγιώτη για να μάθουμε τι συμβαίνει. Έχω αρχίσει και δουλεύω. Κάνω κάποια μεροκάματα σαν μπαρμαν, πάλι από εδώ και από εκεί, αλλά τα λεφτά είναι λεφτά. Τα χρειαζόμαστε και τα κυνηγάμε. Δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα που έχει χάσει τόσα μαθήματα. Τον τελευταίο καιρό δεν πατάω και πολύ συχνά στη σχολή. Βασικά έχω να πατήσω 2 εβδομάδες. Δεν νομίζω να έχω χάσει κάτι ιδιαίτερο. Τα βασικά πιστεύω ότι έχω πιάσει. Σίγουρα η απουσία μου δεν θα έχει περάσει απαρατήρητο από τους μαθητές, αλλά αυτό δεν με αφορά γιατί τους γράφω όλους. Οι συμμαθητές του δεν είναι οι μόνοι για τους οποίους δεν ενδιαφέρεται ο Παναγιώτης. Όχι τώρα, έχει το δικό του τρόπο να σε πλησιάζει, το δικό του τρόπο να σου λέει πού έχεις κάνει λάθος και πού όχι. Μερικές φορές τσαντίζομαι, αλλά όσο να είναι μεγάλος άνθρωπος και έχω μάθει να σέβομαι τους μεγαλύτερους, στη διαφορετική περίπτωση που θα ήταν στην ηλικία μου, θα είχαμε πιαστεί στα αρχαία το πρόβλημα. Είμαι τύπος που βαριέται εύκολα. Σίγουρα ζω για τη στιγμή, ζω την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία μου. Αν βρω μια καλύτερη δουλειά που θα μου δίνει καλύτερο μεροκάματο που λέμε και με συντηρεί ουσιαστικά, δεν ξέρω, μπορεί και να το παρατήσω. Προς το παρόν, το σκέφτομαι να σου πω την αλήθεια. Ο Έκτορας Μποτρίνη σίγουρα δεν θα είναι χαρούμενος με αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά πρώτα έχει άλλα πράγματα να ανησυχεί. Ελέγχει την πρόοδο στην κατασκευή του εστιατορίου και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτό που αντικρίζει. Αλλά εδώ η κατάσταση είναι δραματική. Όλοι κινούνται σαν σαλιγκάρια. Έχω την αίσθηση ότι δουλεύουν σε Ορλανδί. Η δουλειά μου δεν είναι ούτε αρχιτέκτονας ούτε εργοδηγός. Πληρώνω κόσμο για να μου παραδώσει ένα εστιατόριο έτοιμο. Σε 20 μέρες θέλω να έχω τα κλειδιά του εστιατορίου. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλύτερα στο εσωτερικό, αλλά μάλλον χειρότερα. Πώς πάει εδώ? Δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Σήμερα μας ειδοποιήσανε με καινούριο σχέδιο ότι αντί για 6 παροχές θέλει 12. Εμείς εφαρμόσαμε σαν εταιρεία το σχέδιο που είχαμε. Και τα πράγματα είναι τελειωμένα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τώρα δεν ξέρω. Πάντως η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Αυτό που με κάνει εξωφρενών και με εκνευρίζει είναι ότι κανείς δεν έχει καταλάβει ότι αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα είναι η κουζίνα. Τα παιδιά σε λίγο τελειώνουν τα μαθήματά τους. Πρέπει να μπουν στην κουζίνα, να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, να αρχίσουν να μάθουν πώς δουλεύουν οι εστίες, μην καεί κάποιος. Να μάθουν το μενού. Έχουν πάρα πολλή δουλειά μέχρι να μπορέσουν να σερβίρουν το πρώτο πιάτο στον κόσμο. Και όσο καθυστερούμε, τόσο νομίζω πηγαίνουμε πίσω. Αυτό ελπίζω να το καταλάβουν κάποια στιγμή, γιατί αρχίζω και τα παίρνω πολύ. Έρχομαι. Έξω γίνεται χαμός, δεν είναι έτοιμο. Προβλήματα με την κουζίνα, προβλήματα παντού. Μπορείς να μου πεις ότι θα ανοίξουμε? Κάθε 20 μέρες το μαγαζί πρέπει να ανοίξει. Εγώ, Έκτορα, το μόνο που ακούω, να σου πω κάτι. Το μόνο που ακούω είναι βάλε και βάλε και βάλε. Κοίταξε. Να, καταλαβαίνω, αυτό έχει μείνει. Απόλυτο δίκιο, αλλά εγώ τίποτα. Δεν είχα ενημερωθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να ζήσει αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έρχομαι να προχωρήσουμε, τουλάχιστον να βλέπουμε ότι τελειώνουν τα λεφτά, αλλά τελειώνει και δουλειά. Εδώ είναι ένα μπουκάλι μισό. Δηλαδή αυτό με την κουζίνα έπρεπε να το είχαμε προβλέψει. Πώς να το προβλέψουμε, αφού μας στείλανε λάθος προδιαγραφές, πώς να το προβλέψουμε? Η κουζίνα ζητάει ακόμα 6 παροχές από αυτές που είχε. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε και μάλιστα άμεσα. Σήμερα τοποθετήθηκαν τα αλουμίνια. Συνεχίζονται και τοποθετούνται και τα πλακάκια στον εξωτερικό χώρο. Βρισκόμαστε στο μέσο του πυρός. Θα τα καταφέρουμε. Θα το παραδώσουμε το μαγαζί. Μια φιλόδοξη υπόσχεση, αλλά θα καταφέρουν να την κρατήσουν. Σήμερα τα παιδιά θα εκπαιδευτούν σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Μια μονάδα παραγωγής παγωτού. Μετά από 2 εβδομάδες απουσίας, ο Παναγιώτης εμφανίζεται ξανά και δεν αργεί να βάλει τον εαυτό του σε ακόμα μεγαλύτερες περιπέτειες. Γεια σας, παιδιά. Τι έγινε, παιδιά? Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έτυχε κάτι. Έλα, η κοτσίνα σου, αδελφική αλληλεγγύη. Από όλους δέχομαι σχολεία, εκτός από εσένα. Α, γιατί? Γιατί είναι 2 εβδομάδες που δεν έρθει στη σχολή. Πήρε τα μούτρα και ήρθε σήμερα. Πάντως να ξέρει ότι έχω ενημερώσει τον Έκτορα. Εντάξει, γιατί θα το φοβηθώ, αφού δουλεύω. Αυτό θα το δούμε στην πορεία.
Δεν μ' άρεσε το ύφος του κύριου Μανολά όταν μπήκε μέσα και είπε ότι έχω να πατήσω δύο εβδομάδες σου γερλί. Εντάξει, όλοι βλέπουμε ότι δεν έχω πατήσει κάποιες συγκεκριμένες μέρες και ότι έχω χάσει κάποια μαθήματα, αλλά το κάνουμε γιατί δουλεύω. Θα το πει στον Έκτα, ωραία, και τι θα το φοβηθώ. Ω παρεμάγκα, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ήρθε να δώσει απάντηση ότι θα φοβηθώ τον Έκτορα? Για να δω, θα το πει αυτό μπροστά του? Όχι βέβαια, ο συνήθως θα κάνει την κότα. Κάνει που κάνει τις απουσίες, έχει μετά να πει και κάτι. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να παρακολουθήσουμε την παρασκευή παραδοσιακού παγωτού και να μάθετε και κάποια στοιχεία ζαχαροπλαστικής, τα οποία θα σας χρησιμεύσουν στην πορεία στη δουλειά σας. Είναι σημαντικό να παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα της ζαχαροπλαστικής που είναι το παγωτό, διότι θα υπάρξει και ένα πόστο ζαχαροπλαστικής στο εστιατόριο του Έκτορα και θα πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν κάποιες βάσεις ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Έκτορα. Οι εκπαιδευόμενοι φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον για την παραγωγή παγωτού. Ιδιαίτερα όσοι από αυτούς έχουν εκφράσει την αγάπη τους για τη ζαχαροπλαστική. Χαίρομαι που είμαστε εδώ σήμερα, γιατί θα ήθελα, άμα ο Έκτορας με επιλέξει στην ομάδα του, να καταφέρω να μπω και στο χώρο της ζαχαροπλαστικής. Οπότε πιστεύω ότι ό,τι μάθουμε σήμερα θα μου φανεί χρήσιμο μέσα στο εστιατόριο. Ας έρθει εδώ ένας χειροδύναμος να ρίξουμε το γάλα. Και τώρα ξεκινάμε την παστεριώση. Δηλαδή εδώ φτιάχνουμε τη βάση, η οποία είναι άγευστη. Είναι η κρέμα, το παγωτό κρέμα χωρίς βανίλια. Αυτό είναι η βάση. Και πάνω σε αυτή τη βάση χτίζουμε τα διάφορα παγωτά. Έχω πάρα πολύ περιέργεια να μάθω πώς φτιάχνει το παγωτό, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο το τρώω και χειμώνα και καλοκαίρι. Και όταν αγοράζω δεν παίρνω και σεδάκια, παίρνω οικογενειακή συσκευασία για να φάω. Ώρα για τους εκπαιδευόμενους να ετοιμάσουν το δικό τους παγωτό. Μια διαδικασία που φαίνεται ότι τους ενδιαφέρει όλους. Θα φτιάξουμε τα πηκτικά μας, θα ρίξουμε μέσα τα υλικά που χρειάζονται μέσα στη ζάχαρη. Θα το κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να το μοιράσουμε ισόποσα. Αυτό το σύνολο είναι γύρω στα 600 γραμμάρια. Σε ζάχαρη το ρίχνετε. Πρέπει να το κάνουμε ένα με τη ζάχαρη. Θέλω να ανακατευτεί καλά. Το να φτιάξουν τη βάση για το παγωτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι αναλογίες των υλικών θα πρέπει να είναι ακριβείς. Το να κάνουμε μάθημα εκτός σχολής είναι η καλύτερη μας επισκέψεις, εκδρομές. Ήταν πολύ ωραία ιδέα να μάθουμε να φτιάχνουμε παγωτό και για το καλοκαίρι το οποίο ξεκινάει μπροστά μας, αλλά και για το εστιατόριο. Το επόμενο στάδιο είναι να αναμίξουν τη βάση που έφτιαξαν με τη γεύση που επιθυμούν. Τώρα θα σας δείξουμε πώς πηγαίνει η βάση μαζί με τη γεύση μας και βγαίνει από εδώ το παγωτό. Κύριε Στάμπο, θα κάνουμε και κανένα παγωτάκι με φρούτα του πάθους. Πρέπει να βρούμε το πάθος πρώτα απ' όλα. Το πάθος το πρέπει να βρούμε. Εσύ είσαι το πάθος. Δεν γεννήσεις το μάθη, ε. Ήταν αρκετά σημαντικό το μάθημα αυτό, γιατί θα πρέπει ένας μάγειρας να ξέρει και λίγο και από τη ζαχαροπλαστική. Στο τέλος του μαθήματος, ο καθηγητής τους έχει άλλη μια γλυκιά έκπληξη για τα παιδιά. Να σας μεταφέρω κάτι που μου είπε ο Έκτορας. Αύριο θα πρέπει να μαγειρέψετε για φίλους σας και συγγενείς. Αύριο. Αύριο. Σας πάρετε όλα από Θεσσαλονίκη να έρθουν αύριο να είναι εδώ. Αύριο να είναι εδώ. Η κεραμέρη θα πει... Καλά, έχω... Η κεραμέρη μόνο... Θα πει τώρα μου το λες. Ο Έκτορας ετοιμάζει κάτι πολύ ωραίο που θα είναι. Και για σας μια ευκαιρία να δείξετε στους δικούς σας τι έχετε μάθει μέχρι τώρα. Και σας παρακαλώ, κοιτάξτε να μην είναι... Ξεφτυλίσετε άλλη μια φορά. Το γεγονός ότι είναι δικά μας πρόσωπα δεν σημαίνει ότι πάγουμε να έχουμε άγχος. Οπότε ανυπομονώ σίγουρα για την αυριανή μέρα και είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει. Στο τέλος της ημέρας, ο Έκτορας Μποτρίνη ζήτησε από το restaurant manager και τον αρχιτέκτονα μια επίγουσα συνάντηση. Δεν του άρεσαν καθόλου όσα είδε στο εστιατόριο σήμερα και φυσικά περιμένει εξηγήσεις. Θέλω να βρεθούμε στο γραφείο του Καρέλη και να μιλήσουμε, γιατί ο χρόνος στενεύει και πρέπει να πάρθουν άμεσες αποφάσεις, να λύσουμε τα προβλήματα, να βάλουμε κάτω τα χρονογράμματα και να ανοίξουμε στην ώρα μας. Εδώ είναι το μαγαζί σου. Όπως είναι. Έτσι όπως είναι. Και εδώ είναι το χρονοδιάγραμμά σου. Μάλιστα. Κοίταξε, σήμερα πάντως, να σου πω την αλήθεια, μην πες συγκοπή. Απόστολη σε 20 μέρες, αν δεν ανοίξουμε εμείς, θα είναι καταστροφή για μας. Εμείς πρέπει να ανοίξουμε και να βγάζουμε λεφτά. Ναι, γιατί πρόσεξε, πράγμα, οι μαθητές πρέπει να μπουν μέσα. Για να εκπαιδευτούν και στην κουζίνα, πρώτον. Οπωσδήποτε. Σωστά, όχι. Πρέπει εσύ να φέρεις τους σερβιτόρους, να φέρεις τα πράγματα, πιάτα, σωστά, ποτήρια, όλα. Σωστά. Αυτό είναι κι άλλος χρόνος. Για να φέρουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει το μαγαζί να είναι καθαρό. Ρε παιδί μου, αυτό σου λέω ότι το μαγαζί είναι προχωρημένο πάρα πολύ. Μην τρελαίνεσαι, αυτό σου λέω. Κοιτάς τα νάιλον που είναι
σκεπασμένα για να μην σου χαλάσουν τα πλακάκια. Και έχουμε σημα τώρα για τον άλλον, συζητάμε. Τελειωμένη ιστορία είναι αυτό. Σου λέω, είμαστε βάσιμο διαγράμματο. Άμα δει γραμμή, τι λέει, θα δει ότι είμαστε ακριβώ. Δηλαδή, εσύ νομίζω ότι σε 20 μέρε έχουμε. Εγώ βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Τα ακούω. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εσύ σε 20 μέρε θα μου φέρει το κλειδί. Το θέμα είναι εντάξει, να μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα μα, γιατί είναι πάρα πολλά από πίσω τα οποία τρέχουν. Εγώ φοβάμαι τι λεπτομέρειε. Εξοπλισμοί, όπω είπαμε, εκπαίδευση κτλ. Δεν είναι μόνο δηλαδή η παράδοση. Φοβάμαι τη λεπτομέρεια. Δεν θέλω τη μέρα που θα πάνε να ανοίξουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να λείπει το ένα, να λείπει το άλλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το μέσα πες το μαζεύουμε. Το έξω. Μα δεν είναι τίποτα. 10 πλακάκια είναι. Μην τρελαινόμαστε. Μα τα φύτα έχει. Τα μισά φύτα είναι ήδη εκεί. Είμαι βέβαιο ότι πρόκειται να είμαστε μέσα στου χρόνου που έχουμε αναλάβει να παραδώσουμε το έργο. Νομίζω ότι του βάζουμε τα στοιχεία που χρειάζεται για να μπορέσει ο Έκτορας να κάνει τη δουλειά του στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον. Ας ευχηθούμε αυτή τη φορά να είναι η τελευταία μας συνάντηση εδώ. Ελπίζω την επόμενη φορά να είναι στο μαγαζί και να μαγειρεύουμε. Πάμε να φύγουμε εμείς, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Χρειάζονται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Απόστολος βέβαια είναι σίγουρος γιατί είναι η δουλειά του και ξέρει πως λειτουργεί. Αλλά εγώ από τη δική μου μεριά, όταν έχω ρίξει τόσα λεφτά, νομίζω ότι αγχώνομαι πολύ όταν βγαίνω σε ένα χώρο και βλέπω ότι είναι ακατάστατος, δεν είναι έτοιμος, λείπουν μπογκές, λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Να τα βάλεις κάτω. Αυτό που βλέπω είναι ότι σε 20 μέρες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ανοίξουμε. Η επόμενη μέρα είναι σημαντική για τους εκπαιδευόμενους. Το να μαγειρέψουν για φίλους και συγγενείς θα είναι η τελευταία μεγάλη δοκιμασία πριν ανοίξει το εστιατόριο. Σήμερα έχουμε έρθει σε ένα κτήμα. Έχουμε στήσει μια πολύ ωραία τέντα. Εδώ τα παιδιά θα μαγειρέψουν για τους συγγενείς και τους φίλους τους. Ελπίζω να βάλουν τα δυνατά τους για να τους εκπλήξουν και να τους αποδείξουν ότι όλο αυτόν τον καιρό κάνουν πολύ καλή δουλειά και μαθαίνουν. Πριν την άφηξη των μαθητών, ο Έκτορας Μποτρίνη ενημερώνει τους βοηθούς του και το restaurant manager. Θέλει να είναι σίγουρος ότι τα παιδιά θα μαγειρέψουν μόνα τους, χωρίς βοήθεια. Είναι τόσο καιρό στη σχολή. Νομίζω ότι μπορούν να φτιάξουν πράγματα από μόνοι τους. Θα τα καταφέρουν. Τουλάχιστον ένα καλό επίπεδο. Θα προσπαθήσουν. Εσείς θα είστε από πάνω να παρακολουθείτε, αλλά δεν θέλω να ασχοληθείτε καθόλου. Θέλω το μενού να το κάνουν μόνοι τους. Okay. Αν γίνει κάτι, για όνομα του Θεού, όλοι θα είμαστε εκεί να βοηθήσουμε. Okay. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή δεν θέλω να κουμπίσει κανείς τίποτα. Εντάξει. Εγώ βάζω στοίχημα ότι επειδή είναι συγγενείς τους, δεν θα πει κανείς ότι είναι άσχημο το φαγητό. Το θέμα είναι εμείς θα το ξέρουμε όμως. Έχω την εντύπωση ότι αν αργούν έτσι οι δικοί σου. Στο εστιατόριο, τι θα κάνουν αύριο μεθαύριο. Νομίζω ότι τους έχεις χαλαρούς πολύ, έτσι. Μία φορά θα αργήσουν, Κώστα μου, και το ξέρεις. Την άλλη μέρα θα είναι έξω από το φύριο. Ούτως ή άλλως, όσοι μπουν στο εστιατόριο θα δουλέψουν και μαζί σας. Άρα κι εσείς πρέπει να αρχίσετε να εξοικειώνεστε με αυτούς. Κάθε λάθος που βλέπεις στο μαγαζί, δεν τους το λες. Εννοείται. Άρα πρέπει. Από εδώ και πέρα, ό,τι βλέπετε πρέπει να τους το λέτε. Για το καλό το δικό τους. Πρέπει να και στην τελική ανάλυση, να ξεκινήσουν να στείλουν τραπέζι για να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι και το σέρβις. Να γνωρίσουν και την έξω πλευρά. Και έχουν την αίσθηση ότι το εστιατόριο είναι μόνο κουζίνα. Δεν ξέρουν το πακέτο που περνάει ο σερβιτόρος. Πέρα από όλα αυτά, ο Έκτορας Μποτρίνη έχει ένα ακόμη σημαντικό θέμα να αντιμετωπίσει απόψε. Υπάρχει ένα μικρό θέμα που με έχει στεναχωρήσει. Με ενημέρωσαν οι καθηγητές από τη σχολή ότι ο Παναγιώτης Τερζόπουλος έχει να πατήσει στα μαθήματα 2 εβδομάδες. Εύχομαι σήμερα να έρθει εδώ για να μπορέσω να μιλήσω μαζί του και να δω πού είναι το πρόβλημα που έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχει φύγει. Στην τελευταία τους δοκιμασία έπρεπε να μαγειρέψουν ένα μενού 5 πιάτων, αλλά μόνο για 10 ανθρώπους. Σήμερα οι καλεσμένοι θα είναι 4 φορές περισσότεροι. Για πρώτη φορά θα πλησιάσουν την κλίμακα των απαιτήσεων ενός πραγματικού εστιατορίου. Μενού 4 πιάτων, κάθε πιάτο για 40 άτομα, όλα έτοιμα να σερβιριστούν ακριβώς την ώρα τους. Έχουμε στήσει ένα μικρό εστιατόριο. Περιμένω τα παιδιά να με εκπλήξουν. Το μενού είναι πολύ απλό. Θα ήθελα να μπουν στην κουζίνα και να μην χρειαστεί να βοηθήσει κανείς από εμάς. Να είμαστε απλοί θεατές. Σε λίγο στο Μποτρίνης Project. Ο Έκτορας Μποτρίνη απαιτεί εξηγήσεις από τον Παναγιώτη για τη στάση του. Τώρα όμως εμείς τι θα κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να μας κρεμάσεις όλους, να μας κρεμάσεις όλους. Εδώ είμαι. Παρά την πίεση χρόνου, κάποιοι το βλέπουν σαν παιχνίδι. Παιδιά, δεν θα προλάβουμε. Σας παρακαλώ, όχι πλάκες. Μα τώρα σοβαρά, μιλάς. Θα σπάσουμε τις καρέκλες. Συγγενείς και φίλοι καταφθάνουν, αλλά τα πράγματα στην κουζίνα δεν κυλούν ομαλά. Θα σκοτωθούμε, πίστη. Βάζεις τα χέρια σου σε καυτό νερό. Δεν είσαι καλά. Να σου πω, κάνω το άκρη. Κάνω στο ριζότο, έλα. Μου κάτω. Αυτό εδώ τι είναι. Τι είναι αυτή η μαλακία εδώ. Κάποιοι διακινδυνεύουν την επιτυχία της βραδιάς. Εγώ η πουλα δεν βαράω άτομα. Ποιος ευάρισε σε ένα η πουλα. Σταμάτης. Μην έρθει κανένας από αυτούς και μου ξαναπεί ότι εσύ είσαι μαλακάς. Δεν θα έχουμε παρά τραγούδα κακά.